Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πρόσθετα μέτρα ύψους τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για μετά το 2018 χωρίζουν την ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές για την επίτευξη συμφωνίας. Αν και ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισή στέλνει θετικά μηνύματα από την Αθήνα, τονίζοντας πως αυτό είναι το τελευταίο μνημόνιο για την Ελλάδα, τα περιθώρια για το κλείσιμο της αξιολόγησης μέχρι το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου στενεύουν. Νέα χαλάρωση των capital controls με την αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων στα 2.000 ευρώ σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το πράσινο φως βέβαια πρέπει να δώσουν οι δανειστές, κάτι που αναμένεται να γίνει αμέσως μόλις κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος. Μεγάλες αλλαγές στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων φέρνει το 2017. Όλες οι υπάρχουσες άδειες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων καταργούνται στο τέλος του νέου έτους. Με απαραίτητη τη λήψη νέας άδειας θα ενεργοποιηθεί και το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης. Χαρτί από πέτρα κι όμως στην Ιαπωνία θα γίνει η εκτύπωση των πρώτων αφισών καταλόγων και αυτοκόλλητων από ασβεστόλιθο. Σύμφωνα με το Bloomberg, η νέα τεχνολογία ονομάζεται Limex και μπορεί να αποκαταστήσει τόσο το χαρτί όσο και το πλαστικό. Είναι πραγματικά φοβερό. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει στις 603,06 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,54% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.